Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας διηγηθώ μια αστυνομική ιστορία που αναστάτωσε την Ελλάδα το μακρινό 1953. Την ιστορία του Μιχάλη Στεφανόπουλου, που ο τύπος βάφτισε Δράκο της Βουλιαγμένης. Θα παραθέσω όλα τα στοιχεία του εγκλήματος, όπως τα βρήκα στα αρχεία των εφημερίδων, αλλά και στα πρακτικά της δίκης του στο Κακουριωδικείο Αθηνών, που ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του στην Εσχάτη των Ποινών. Και η Εσχάτη των Ποινών, εκείνη την εποχή, ήταν το εκτελεστικό απόσπασμα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση του Δράκου της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Σουρούπωνε στο μικρό καβούρι της Βουλιαγμένης, αλλά η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο που απολάμβανε το καλοκαιρινό μπάνιο και την ομορφιά της φύσης. Τα βαρκάκια πηγαινόρχονταν απέναντι στο λαιμό και τα ζευγαράκια αποτραβιόντουσαν στα πεύκα για να απολαύσουν προσωπικές στιγμές. Ξαφνικά, τέσσερις πυροβολισμοί και οι κραυγές πόνου μιας γυναίκας ταράζουν τη γαλήνη του ιδυλιακού τοπίου. Είναι 24χρονη Σοφία Μαναβάκη, που καλεί τρομαγμένη σε βοήθεια. Έχει τραυματιστεί από δύο σφαίρες, στην κοιλιά και το κεφάλι, ενώ δίπλα της είναι ήδη νεκρός ο φίλος της Θεόδωρος Δέγλερης, 35 χρόνων, υπάλληλος στο κατάστημα Άκρων της Οδού Σταδίου. Την επόμενη ημέρα θα έκαναν τον αραβόνα τους. Όλοι εγκαταλείπουν τρέχοντας στην περιοχή. Όλοι εκτός από ένα νεαρό, ο οποίος πλησιάζει διστακτικά το ζευγάρι. Όμως δεν έχει σκοπό να βοηθήσει. Σκύβει πάνω από τον νεκρό ιδιωτικό υπάλληλο, τον αφουγκράζεται στο στήθος, αρπάζει την τσάντα της 24χρονης κοπέλας και εξαφανίζεται, καθώς από μακριά ακούγονται οι σιρήνες των περιπολικών που φτάνουν στο μικρό καβούρι. Είναι 5 Αυγούστου 1953. Οι αξιωματικοί της χωροφυλακής που σπέβδουν στην περιοχή βρίσκουν στη τσέπη του Δέγλερη το πορτοφόλι του με 160.000 δραχμές. Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Ιωάννης Λουκόπουλος, δεν εντοπίζει ίχνη πάλης. Ο άτυχος άνδρας φέρει ένα διαμπερές τραύμα στον κρόταφο, από το οποίο επήλθε ο θάνατος. Το γεγονός ότι λείπει η τσάντα της κοπέλας στρέφει τις έρευνες στο σενάριο της ληστείας, χωρίς να αποκλείονται οι λόγοι αντιζηλίας και οι ειδονοβλεψίες της περιοχής. Η 24χρονη υπάλληλος της εμπορικής τράπεζας, που έμενε στο σπίτι της θείας της στην πλατεία Βάθη, από τότε που πέθανε η μητέρα της, μεταφέρεται αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας και από εκεί στον Ερυθρό Σταυρό, όπου θα διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι όμως τόσο μεγάλος ο φόβος και η σύγχυσή της, που η περιγραφή του δολοφόνου δεν βοηθάει καθόλου τους άνδρες της χωροφυλακής που σπέβδουν να της πάρουν κατάθεση. Νέος, με τρίο αναστήματος, κανονικής διάπλασης, με χακί πουκάμισο. Θυμάται μόνο τις λίγες λέξεις που αντάλλαξε μαζί του. «Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ», του είπα. Εκείνος πήρε την τσάντα μου, έσκυψε και έβαλε το αυτί του στο στήθος του φίλου μου. «Η καρδιά του χτυπάει», μου είπε, και απομακρύνθηκε δήθεν για να καλέσει σε βοήθεια. Την επόμενη ημέρα, οι περισσότερες εφημερίδες έχουν πρώτο θέμα το στιγερό έγκλημα και βαφτίζουν το δράστη «Δράκο της Βουλιαγμένης», σπέρνοντας τον δρόμο. Από το αρχείο ανασύρονται παλαιότερες υποθέσεις που παρουσιάζουν ομοιότητες. Μόλις 6 ημέρες νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, άγνωστος είχε πετάξει αυτοσχέδια χειροβομβίδα, ένα κουτί από γάλα γεμάτο με εκρηκτική ύλη και φυτίλη, εναντίον του Μιχάλη Καλίτση και της Ελισάβετ Καπρί, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο. Ενώ 1,5 χρόνο πριν είχε σκοτωθεί ο 23χρονος υποκελευσής του λιμενικού, Φώτης Προβελέγγυος, όταν μια πέτρα που αποκολλήθηκε από τα βράχια τον χτύπησε στο κεφάλι. Η φίλη του είπε στην κατάθεσή της ότι δευτερόλεπτα μετά είδε έναν στρατιώτη να τρέπεται σε φυγή. Μετά από πολυήμερες έρευνες, οι άνδρες της χωροφυλακής θα βρουν στην περιοχή την τσάντα και το πορτοφόλι της Σοφίας Μαναβάκη, χωρίς τις 30.000 δραχμές που είχε μαζί της, και ένα ζευγάρι ανδρικά πέδιλα. Θα βρουν και ένα εξάσφαιρο περίστροφο, Smith & Wesson, με αριθμό V421496, περίπου 200 μέτρα από το σημείο της δολοφονίας. Είναι τυλιγμένο με ένα μαντίλι και στο μήλο έχει δύο σφαίρες. Ωστόσο, το δακτυλικό αποτύπωμα στη βάση του όπλου είναι ατελές και δεν μπορεί να οδηγήσει στον δράστη. Είναι η τελευταία ελπίδα της χωροφυλακής, καθώς τόσο οι προσαγωγές υπόπτων και σεσημασμένων κακοποιών, όσο και η αναπαράσταση, δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα.
Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες ζητούν από τους αστυνομικούς συντάκτες να μην γράψουν για την ανέβρεση του όπλου και συνεχίζουν να ψάχνουν τον άνθρωπο που πάτησε τη σκανδάλη στο μικρό καβούρι. Διαπιστώνουν ότι ανήκει στον οπλισμό του 25ου Συντάγματος Πεζικού που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή. Όμως από το στρατόπεδο ενημερώνονται ότι το όπλο δεν έχει κλαπεί, αλλά βρίσκεται κανονικά στις αποθήκες. Το είχε παραδώσει ο αξιωματικός που το είχε χρεωμένο όταν έφυγε με άδεια. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Ακολουθεί εργαστηριακή εξέταση, που δείχνει ότι ο αριθμός δεν είναι ο γνήσιος, αλλά χτυπημένος μεταγενέστερα και μάλιστα με το βέα ανάποδα. Ο οπλουργός, που στο μεταξύ έχει απολυθεί, προσάγεται στη χωροφυλακή και το μυστήριο λύνεται. Όταν ανακάλυψε την κλοπή, φοβήθηκε ότι θα τιμωρηθεί αυστηρά και έτσι αγόρασε ένα ίδιο, έξισε τον αριθμό, χτύπησε αυτόν του κλεμμένου και το έβαλε στη θέση του. Όλο το προσωπικό του συντάγματος περνά από δακτυλοσκόπηση, αλλά η παραβολή των αποτυπωμάτων δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και ενώ η Ελλάδα συγκλονίζεται από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 12 Αυγούστου 1953, με Κεφαλονιά και Ζάκυνθο να μετρούν εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, η υπόθεση του Καβουρίου παραμένει στο προσκήνιο της επικαιρότητας, το ίδιο σκοτεινή όπως την πρώτη μέρα. Η ανησυχία του κόσμου εντείνεται. Δεκάδες δηλώνουν σίγουροι ότι είδαν το Δράκο σε διάφορες περιοχές, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Σούνιο. Ο δικηγόρος, δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έχει γράψει εκτενώς για το Δράκο της Βουλιαγμένης στο βιβλίο του «Η Ανθρωποκτόνη». Ο τύπος λοιπόν φαίνεται να μεταφέρει καταρχήν ακαριαία και γρήγορα τα δεδομένα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Οι αρχές πίστευαν ότι είναι το κίνητρο του δράστη, ακόμα και στη δίκη του, ότι ήταν ληστεία μεταφόρων. Κάτι το οποίο από όλες τις περιστάσεις που εδώ το ρεπορτάζ ανέδειξε γλαφυρά και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα για την υπόθεση, δεν ήταν η περίπτωση για την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και να αναλύσουμε ως ληστεία μεταφόρων. Δεν θεώρησαν ξεκάθαρο ότι μπορεί να συμβεί για λόγους ζηλοτυπίας ή για λόγους κάποιος την ήξερε το θύμα που έμεινε και ήθελε να σκοτώσει τον άντρα της κτλ. Το διερεύνησαν. Ανέσυραν φακέλους παλιότερων υποθέσεων αμέσως οι αρχές. Η φαντασία του δημοσιογράφου της εφημερίδας Ακρόπολης, Θεόδωρου Δράκου, καλπάζει και κατεβάζει μια ιδέα που θα εκτοξεύσει τις πωλήσεις της εφημερίδας. Ζητάει από το γνωστό medium Ελένη Κικίδου να βοηθήσει στην εξιχνίαση του εγκλήματος με το χάρισμά της να διαβάζει σκέψεις και να ζει με κάθε λεπτομέρεια ένα γεγονός. Η γυναίκα, αναγνωρισμένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, που είχε μαθητεύσει δίπλα στον ιδρυτή της εταιρείας, Άγγελο Τανάγρα, στην αρχή αρνείται, με το επιχείρημα ότι αυτές είναι δουλειές της αστυνομίας. Ωστόσο, οι αντιστάσεις της θα καμφθούν όταν το μεσημέρι της 18ης Αυγούστου ο δημοσιογράφος πηγαίνει στο σπίτι της, στο πεδίο Νάρεως, και επιμένει, επικαλούμενος την κοινή γνώμη που αγωνία να μάθει και να ησυχάσει. Την επόμενη ημέρα, ο Θεόδωρος Δράκος γράφει στην πρώτη σελίδα της Ακρόπολης. Η κυρία Κικίδου αναπαυόταν και ζήτησε να την ξυπνήσουν, ελπίζοντας ότι θα είχα το θάρρος να κάμψω την αγανάκτησή της και να απαλύνω την δυσάρεστον εντύπωση. Λίγα λεπτά αργότερα, με εδέχεται στο σαλόνι της και μου δήλωνε: «Ήξερα ότι θα έρθετε και σας περίμενα. Ακούστε, όταν προδεκαημέρου διάβασα για το έγκλημα, στην εφημερίδα που κρατούσε ο ιδιοκτήτης της οικίας όπου μένω, μου είπε ότι θα έπρεπε να κοιτάξω μήπως μπορώ να βοηθήσω. Και τότε ασυναίσθητα μου ήρθε για πρώτη φορά η μορφή του δολοφόνου στο μυαλό μου». «Ας προσπαθήσουμε σήμερα να ειδούμε πώς θα προχωρήσετε στο σκοτάδι που καλύπτει την υπόθεση αυτή», της είπα. «Το πιστόλι», μου δήλωνε ξαφνικά η κυρία Κικίδου, «είναι τυλιγμένο με σπάγκους κάτω από μια πέτρα. Έτσι κρυμμένη ήταν η τσάντα και το πορτοφόλι του θύματος. Δεν είναι μεγάλο πιστόλι από αυτά τα βαριά, τα στρατιωτικά, και δεν είναι δικό του. Ο δολοφόνος το έχει κλέψει από καιρό. Είναι ψηλός, αδύνατος, με εξαϊλωμένη φυσιογνωμία. Φοράει σκούρο παντελόνι και κοντό πουκάμισο. Τώρα φορά λινά άσπρα παπούτσια. Πρώτα φορούσε πέδιλα καφέ, νούμερο 42, όχι πολύ φθαρμένα». «Πού τον βλέπετε τώρα?», τη ρωτάω. «Στην απέναντι ακτή, από εκεί που διέπραξε το έγκλημα. Πάλι σε θάλασσα. Κανείς δεν τον υποπτεύεται. Εργάζεται σε ένα εστιατόριο μέσα στην κουζίνα. Δεν βγαίνει έξω. Τη νύχτα μόνο πηγαίνει και κοιμάται στο ύπαιθρο. Το μέρος που μένει δεν έχει δέντρα. Το όνομά του αρχίζει από σίγμα. Κάτι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος μικρός. Κάτι σοβαρό που του έχει αναστατώσει τη ζωή. Κάνει τον κουτού, αλλά δεν είναι». «Τι σας συμβαίνει, πού βρίσκεστε?» «Ο άνθρωπος αυτός από μήνες εργάζεται μέσα σε κόσμο.
Βλέπω στρατιώτες, αξιωματικούς, μα εκείνος δεν είναι στρατιώτης, ούτε μένει μαζί τους. Είναι ένας χαμένος άνθρωπος που βοηθάει στα μαγειρία. Έχει έρθει από θάλασσα και δεν είναι από εδώ. Θα ήθελα, τις παρατηρώ, να κάνετε έναν ηρωισμό. Θα ήθελα να πάμε στο μικρό καβούρι, στον τόπο που έγινε το έγκλημα. Και εκεί θα ήθελα να ζήσετε τη φοβερή σκηνή του φόνου του Θεόδωρου Δέγλερη. Η κυρία Ελένη Κικίδου ανατριχιάζει. Αδύνατον, μου λέει. Θα υποστώ φοβερό νευρικό κλονισμό. Θα ζήσω και θα πονέσω έτσι ακριβώς όπως ο ατυχής Δέγλερης. Δεν μπορώ να υποστώ αυτή τη δοκιμασία. Επιμένω στην υπόθεση αυτή. Η κυρία Κικίδου δέχεται τέλος το πείραμα. Της υπόσχομαι μόνο να μην την αφήσω να πλησιάσει εκεί που χύθηκαν τα αίματα του Δέγλερη, για να μην συγκλονιστεί από τις τελευταίες στιγμές του. Το ίδιο βράδυ, ο Δράκος, η Κικίδου και η βοηθός της, με την οποία, όπως λέει, έχει πλήρη συντονισμό σκέψης, φτάνουν στο μικρό καβούρι. Με τη βοήθεια ενός μικρού φακού, ανηφορίζουν στο σημείο της δολοφονίας. Το ρεπορτάζ του Δράκου συνεχίζει. Από τη βουλιαγμένη, με τη βενζίνα κάτω Έμιλι, με την οποία μετεφέρθησαν το πτώμα του Δέγλερη και η Σοφία Μαναβάκη τη φοβερή νύχτα του δράματος, περνάμε στο μικρό καβούρι. Είναι περίπου η δεκάτη νυχτερινή. Ο Βαρκάρης Τέλειος που μας οδηγεί, παρακολουθεί τη συζήτησή μας και ανατριχιάζει. Τέτοια ώρα θα πάτε στον τόπο του εγκλήματος? Χαρά στο κουράγιο σας. Μέσα σε αυτή την ερημιά εγώ δεν θα τολμούσα. Με ένα ηλεκτρικό φανάρι ακολουθούμε το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στον τόπο της δολοφονίας. Γύρω μας απλώνεται μια βαθιά σιωπή και πίσω σκοτάδι. Μια νέκρα θανάτου μας κυκλώνει. Και πάνω στον ουρανό ένα μισό κόκκινο φεγγάρι όρθιο μας αγριεύει περισσότερο. Ξαφνικά η κυρία Ελένη Κικίδου στέκεται και ανατριχιάζει. Κάποιος άνθρωπος είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Ρίχνω το φως του ηλεκτρικού φανού στα γύρω πεύκα. Δεν βλέπω ψυχή και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Λίγα λεπτά αργότερα, η κυρία Κικίδου σταματάει. Εδώ πρέπει να είναι, μας δηλώνει. Ένιωσε ένα δυνατό κλονισμό. Και αλήθεια, δεν έχει πέσει καθόλου έξω. Βρισκόμαστε ακριβώς στον τόπο του εγκλήματος. Η κυρία Κικίδου, οδηγούμενη από τη διορατικότητά της, από την εκπληκτική διέστησή της, πατάει ακριβώς στα βήματα του δολοφόνου. Νιώθει έναν απερίγραπτο κλονισμό. Γέρνει πάνω στον ώμο της φίλης της. Και ξαφνικά αρχίζει να περιγράφει με εκπληκτικές λεπτομέρειες τη σκηνή της δολοφονίας. Ο δολοφόνος τους πλησίασε πολύ κοντά, πίσω από την πλάτη του, στο πεύκο. Κάθισε εκεί 3/4 της ώρας και παρακολούθησε όλη τη συνομιλία τους και τις τρυφερότητές των. Τη στιγμή αυτή, η νέα ήταν ξαπλωμένη κατά γης. Επάνω της ο Δέγλερης ιστρυφεράν περίπτυξην. Και όταν ο δολοφόνος σε κάθισε νοκλαδόν, τους σημάδεψε και τους πυροβόλησε. Είναι ψύχρεμος και έχει φοβερή κακία μέσα του. Δεν είναι τόσο κουτός όσο το φαντάζονται. Είναι ψηλός, μελαχρινός, έχει αφήσει τα πέδιλά του μακριά. Πυροβολεί επανειλημμένος και φεύγει. Φεύγει προς την αντίθετο κατεύθυνση και κρύβεται. Έπειτα κρύβει το πιστόλι κάτω από το μέρος των βράχων και επανέρχεται προς το θύμα του. Ο Δέγλερης δεν έχει ακόμα ξεψυχήσει. Του πιάνει το σφιγμό δήθεν και του κλέβει το ρολόι. Κλέβει ακόμα την τσάντα. Την ανοίγει, παίρνει το πορτοφόλι. Παίρνει και κάτι άλλο, το μαντίλι της. Κάτι ψάχνει να βρει και το κλέβει. Έπειτα εξαφανίζεται προς το λαιμό. Παίρνει μεταφορικό μέσον, πιθανώς βάρκα και περνά απέναντι. Ξέρει από θάλασσα και έχει μπει σε θάλασσα. Το ένα του πόδι είναι πληγωμένο από τις πέτρες, όπως έτρεχε ξυπόλυτος. Έχει επίσης χαλασμένα δόντια. Του λείπουν πολλά δόντια. Προχωρεί πάλι σε θάλασσα στην απέναντι μεριά από το μικρό καβούρι. Η κυρία Κικίδου δεν εννοεί να φύγει από τον τόπο της δολοφονίας. Θα έλεγε κανείς πως με κρατάει η ψυχή του Δέγλερη, μου παρατηρεί. Μα έχω την εντύπωση πως ένας ψηλός, μελαχρινός, με μικρό μουστάκι μας παρακολουθεί πάντα. Τέλος, την 11:30 νυχτερίνη, αποφασίζουμε να φύγουμε από τον τόπο όπου δολοφονήθη ο Δέγλερης. Το πείραμα της διοράσεως έχει επιτύχει πλήρως. Διαπιστούτε ότι η ανάκριση προχωρεί αργά αλλά ασφαλώς στον κανονικό δρόμο για τη σύλληψη του δολοφόνου. Ο Δράκος της Βουλιαγμένης είμαι θα βέβαιη ότι πράγματι δεν θα αργήσει να συλληφθεί, κλείνει το ρεπορτάζ του Θεόδωρου Δράκου.
Το ίδιο διάστημα, δύο ειδωλοβλεψίες αποφασίζουν να πάνε στην ασφάλεια για να καταθέσουν για τον ύποπτο που είχαν επισημάνει στο μικρό καβούρι την ημέρα του εγκλήματος. Όμως τελικώς θα πάει μόνο ένας από αυτούς και την κρίσιμη στιγμή θα κάνει πίσω χωρίς να καταθέσει, καθώς είναι παντεμένος με παιδιά και δεν θέλει να εκτεθεί. Οι αξιωματικοί της χωροφυλακής μαθαίνουν τα στοιχεία τους και τους καλούν ως υπόπτους, μαζί με αυτούς και έναν τρίτο άντρα με τον οποίο τους ενώνει το κοινό τους πάθος. Και τότε αναγκάζονται να μιλήσουν. Κάνουν λόγο για τον Μιχάλη το σημαδεμένο, ένα νεαρό πρόσφατα απολυμμένο από το στρατό, όπως είχε πει ο ίδιος, στην περιοχή όπου σύγναζαν, με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που είχε περιγράψει το Medium, και το πιο σημαντικό, μια ουλή χαμηλά στο μάγουλο. Τους δίνουν χωροφύλακες για να μην τους εκθέσουν και τους παίρνουν μαζί τους στο 25ο Σύνταγμα Πεζικού. Μέσα από τα αντίγραφα των απολυτηρίων, οι δύο ειδονοβλεψίες αναγνωρίζουν τον 25χρονο Μιχάλη Στεφανόπουλο, το μικρότερο από τα 5 παιδιά του Κρεοπόλη στην κεντρική αγορά Αναστάσιου Στεφανόπουλου, ο οποίος έχει απολυθεί 4 μήνες πριν. Στη φωτογραφία δεν φαίνεται καθαρά, αλλά ο επιλοχίας και ο κουρέας του στρατοπέδου δηλώνουν με σιγουριά ότι έχει μια ουλή από παλιότερη οδοντιατρική επέμβαση. Ο δικηγόρος, δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μας λέει. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ήξερε μια medium, προσέφυγε στη medium για να μπορέσει να κάνει το πείραμα της διοράσεως, όπως λεγόταν, και να φανταστεί τη σκηνή του φόνου. Το medium, λοιπόν, είδε κάποια πράγματα, είπε το ότι διαισθάνθηκε κάποια πράγματα για το από πού πήγε ο δράστης, πώς έκανε το αδίκημα και πώς ήταν ο δράστης. Το εντυπωσιακό που δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν μπορεί να αποδοθεί και πού, είναι το ότι πράγματι ο Στεφανόπουλος είχε μια ουλή στο λαιμό από μια εγχείρηση οδοντιατρικής φύσεως. Τώρα, το πώς το οραματίστηκε η Κικίδου και αν αυτό επηρέασε το κοινό στο να πιστεί ότι είναι αυτός, είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως, μέσω του όπλου στην ουσία, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει κανείς, ευρέθη η σύνδεση με το ποιος είναι ο Μιχάλης Στεφανόπουλος, ότι είναι ο συγκεκριμένος στρατιώτης που έχει απολυθεί από το στρατόπεδο σύντομα. Το αν ήταν τρίκη ή όχι, αυτά στην εποχή εκείνη αλλά και σε πολλές μεταγενέστερες στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι στα όρια μεταξύ θεμητού εντυπωσιασμού και άστοχης επεξεργασίας της ατμόσφαιρας περί το έγκλημα. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1953, πριν ακόμη ξημερώσει καλά-καλά, οι μοίραρχοι Πρόκος και Σακελαριάδης τον προσαγάγουν από το σπίτι όπου μένει με τη μητέρα του, στην οδό Νικηφόρου Ουρανού 17 στο Λυκαβητό, και τον ανακρίνουν στα γραφεία της ανωτέρας διοίκησης, στο κτίριο της οδού Ιουλιανού. Δηλώνει σιδηρουργός και αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα. Ωστόσο, τα στοιχεία σε βάρος του είναι συντριπτικά. Φοράει ρολόι ίδιας μάρκας με του Δέγλερη, με διαφορετικό λουράκι και καινούργια καστόρινα παπούτσια που, όπως ισχυρίζεται, αγόρασε από ένα παλιατζή στο κέντρο της Αθήνας. Όμως, τα παπούτσια είναι του φορτοεκφορτωτή Μιχάλη Καλίτση, ο οποίος 6 ημέρες πριν από το φωνικό, στις 30 Ιουλίου, είχε γλιτώσει από την αυτοσχέδια χειροβομβίδα που τραυμάτισε ελαφρά τη φίλη του στην ίδια περιοχή. Του τα είχαν κλέψει όταν αλόφρον την πήρε στα χέρια του για να τη μεταφέρει για τις πρώτες βοήθειες στο κοντινό στρατόπεδο των Λοκ στη Βουλιαγμένη. Τον καλούν στην ανωτέρα διοίκηση και εκείνος δηλώνει χωρίς καμία αμφιβολία ότι είναι τα δικά του. Το Μιχάλη Στεφανόπουλο θα αναγνωρίσουν και οι άλλοι τρεις ειδονοβλεψίες, με τους οποίους τριγύριζε από νωρίς στο μικρό καβούρι για να ικανοποιήσουν το πάθος τους και χωρίστηκαν λίγο πριν από τη δολοφονία του Δέγλερη. Όταν οι εξωματικοί της χωροφυλακής ενημερώνουν τον Στεφανόπουλο ότι τα αποτυπώματά του ταυτίζονται με αυτά που έχουν βρεθεί στο όπλο του εγκλήματος, καταραίει και ομολογεί. Το πάθος μου με τύφλωσε. Τους έβλεπα εκεί μπροστά μου να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται. Και εγώ έβλεπα, μόνο έβλεπα. Και άκουγα τους ψιθύρους και τους στεναγμούς τους. Εγώ ήμουν καταδικασμένος μόνο να βλέπω. Δεν θυμάμαι πώς μου ήρθε να τραβήξω το πιστόλι και να ρίξω. Και έπειτα ήρθε η χαρά. Η κοπέλα ήταν πια ανυπεράσπιστη. Έτρεξα να τη βοηθήσω. Ήταν δικιά μου. Ο φίλος της ξεψυχούσε. Ήταν δικιά μου, με καταλαβαίνετε. Την αγκάλιασα και την έσυρα κοντά μου. Εκείνη νόμιζε ότι ήθελα να τη βοηθήσω και εγώ την έπιανα. Έπειτα όλα τελείωσαν. Είχα συνέλθει. Με κυρίευσε ο φόβος της τιμωρίας και έφυγα. Το όπλο, όπως είπε, το άρπαξε κατά τη μεταφορά του 25ου Συντάγματος Πεζικού από τη Γλυφάδα στην Αγία Παρασκευή. Λίγες ώρες αργότερα έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματος. Ο Στεφανόπουλος αντέδρασε στα φλάς των φωτορεπόρτερ που πάλευαν για ένα χαρακτηριστικό καρέ του δράκου. «Είπαμε, εγκλημάτισα και θα πληρώσω, αλλά δεν θέλω φωτογραφίες», είπε με απάθεια.
Στη συνέχεια περιέγραψε πως πυροβόλησε το ζευγάρι από απόσταση 3-4 μέτρων επειδή ο Δέγλερης τον έβρισε με βαριές κουβέντες, κάτι που η Σοφία Μαναβάκη διέψευσε, και πως ξεφορτώθηκε τους 4 κάλικες πέτοντας τους στη θάλασσα. Στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο. Αρνήθηκε ωστόσο ότι είχε αρπάξει το ρολόι του θύματος και την τσάντα της κοπέλας. Την άνοιξα για να πάρω μόνο το μαντίλι για να τη σκουπίσω τα αίματα, αλλά δεν την πήρα, είπε. Πέρασα από το λαιμό, χωρίς να με αντιληφθεί κανείς, και μόλις έφτασα στη Βουλιαγμένη, πήρα το λεωφορείο και επέστρεψα στην Αθήνα. Έξω από το γραφείο του ανακριτή τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι για μια δήλωση. Δεν ξέρω κι εγώ πως έκανα τέτοιο πράγμα, είπε. Δεν ήμουν κύριος του εαυτού μου, ο διάβολος μπήκε μέσα μου. Όταν το ρώτησαν και για τη δεύτερη επίθεση με την αυτοσχέδια χειροβομβίδα, χαμήλωσε το βλέμμα και απέφυγε να απαντήσει. Αφήστε με τώρα, θα τα πω στον ανακριτή. Την επόμενη ημέρα τα ρεπορτάζ περιέγραφαν το δράκο της Βουλιαγμένης. Κάθε άλλο παρά όψιν κακούργου είχε, ή το ένας νέος, μάλλον ευτραφής, κανονικού αναστήματος, με άφθονα καστανά μαλλιά, μικρό μουστάκι, συμπαθή χαρακτηριστικά και ήρεμον μορφήν. Τίποτα δεν πρόδιδε το δολοφόνο. Καμία συγκίνηση, καμία ταραχή, αλλά μια περίεργος, μια χαρακτήριστος ψυχραιμία. Η δικογραφία σε βάρος του περιελάμβανε τη δολοφονία του Δέγλερη, τον τραυματισμό της Μαναβάκη και τη διπλή απόπειρα σε βάρος του Μιχάλη Καλίτση και της Ελισάβετ Καπρί με την αυτοσχέδια χειροβομβίδα, ενώ δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για το θάνατο του υποκελευστή του λιμενικού 1,5 χρόνο πριν. Ο δικηγόρος, δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μας λέει: οι δύο περιπτώσεις ήταν περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν ληστεία μεταφώνου επειδή είχε πάρει κάποια αντικείμενα των γυναικών που ήταν στους τόπους, ενώ και στη διεθνή βιβλιογραφία ο τρόπος αυτός του παραμονεύω, γιατί έχω μια διεστραμμένη σεξουαλική ανάγκη να βλέπω τους άλλους, είναι ο γνωστός peeping tom, ο ματάκιας, τον οποίο μάλιστα οι εφημερίδες εποχής έλεγαν μπανιστή. Έχει σημασία αυτό, γιατί υπήρχε όρος από τότε αυτό στον ελληνικό τύπο. Δηλαδή χρησιμοποιεί το λαϊκά, αλλά το έγραφαν και οι εφημερίδες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν μη επίσημος όρος. Ότι ο μπανιστής λοιπόν μπορούσε να οδηγήσει τον εαυτό του λόγω αυτής της διαστροφής χαρακτήρα, της διαστροφής προσωπικότητας, που δεν φτάνει όμως στο να έχει λατωμένο καταλογισμό, δεν φτάνει στο να μην ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έκανε. Για διάφορους βέβαια λόγους, αυτός είχε κάποια σεξουαλικά προβλήματα, είχε διάφορα θέματα και κοινωνικά και ψυχολογικά ο δράστης. Το να προσπαθήσει λοιπόν ένας δράστης με ένα τέτοιο υπόβαθρο και ατομικό και βιολογικό και κοινωνικό, το να σκοτώσει, ήταν κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για την εποχή. Η δίκη του Μιχάλη Στεφανόπουλου το Μάρτιο του 1954 στο κατάμεστο κάκουργιο δικείο Αθηνών κράτησε μία εβδομάδα. Οι αξιωματικοί της χωροφυλακής χαρακτήρισαν τον κατηγορούμενο κοινό εγκληματία και τις πράξεις του ιδιαζόντως συνδεχθείς, ενώ αντικειμενικός του σκοπός, όπως ήταν η διάπραξη ληστείων μεταφώνων. Ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Μηταυτσής, που τον είχε εξετάσει, κατέθεσε ότι ήταν άτομο ψυχασθενικό με σεξουαλική μειονεξία, αλλά είχε ακέραια την ποινική ευθύνη, καθώς το επίμαχο διάστημα δεν αντιμετώπιζε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή της συνείδησής του, ώστε να στερείται της ικανότητας να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών του. Ο ίδιος μίλησε στην απολογία του για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, όταν ένιωσε την αδιαφορία από τους γονείς του, που διαπληκτίζονταν σχεδόν καθημερινά και τελικώς χώρισαν, ενώ ο ίδιος παράτησε το σχολείο τελειώντας την Τετάρτη Δημοτικού, επειδή οι γεροντοκόρες δασκάλες του, έτσι τις χαρακτήρισε, τον έστελαν να κάνει θελήματα. Στην κατοχή προσπάθησε να βρει δουλειά και τον συνέλαβαν για αλητεία. Μίλησε ακόμη για την αηδία που ένιωσε όταν οι μεγαλύτεροι τον πήγαν για πρώτη φορά σε οίκο ανοχής και την ερωτική απογοήτευση που βίωσε όταν η κοπέλα που αγάπησε πραγματικά τον εγκατέλειψε χωρίς ποτέ να μάθει το γιατί. Από τότε δεν μπόρεσα να ξαναπάω με γυναίκες και άρχισα να συχνάζω σε μέρη που πήγαιναν ζευγαράκια, είπε χαρακτηριστικά. Ένιωθα μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας τις ηθοποιίες τους. Για την πρώτη επίθεση με αυτοσχέδια χειροβομβίδα εναντίον του Μιχάλη Καλίτση και της Ελισάβετ Καπρί, ισχυρίστηκε ότι πήρε από το στρατόπεδο όπου υπηρετούσε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης επειδή ήθελε να πάει για ψάρεμα, αλλά δεν είχε τις 20.000 δραχμές που του ζήτησε ένας καϊκτσής για να τον πάει στα ανοιχτά, και γι' αυτό την πέταξε κοντά στα βράχια χωρίς να θέλει να κάνει κακό σε κανέναν. Ξαναπέρασα μια μισή ώρα μετά από το σημείο, βρήκα τα παπούτσια και τα πήρα, είπε, και συνέχισε περιγράφοντας τη δολοφονία του Δέγλερη.
Τους παρατηρούσα για 3 λεπτά και αισθάνθηκα μεγάλη ζήλια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Και έτσι, στεναχωρημένος όπως ήμουν, επειδή οι ελπίδες μου για καλύτερη ζωή είχαν διαψευστεί, έβγαλα το όπλο και τους πυροβόλησα. Πάντως, το χέρι μου στην τσάντα της κοπέλας δεν το έβαλα. Καθώς προσπαθούσα να τη βοηθήσω, είδα φώτα να πλησιάζουν και έφυγα. Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του χωρίς κανένα ελαφρυντικό και την επιβολή της θανατικής ποινής, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος αυτός είναι η κορονής των εγκληματιών και πρέπει να εκλείψει το ταχύτερον. Η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος, ως άτομο ψυχασθενικό, δεν είχε συνέστηση της βαρύτητας των πράξεών του και παράλληλα η στάση των θυμάτων ήταν τέτοια ώστε να τον διεγείρει. Λίγο πριν οι ένορκοι αποσυρθούν για τη διάσκεψη, η μητέρα του Δέγλαρη σηκώθηκε από τη θέση της και φώναξε κλαίγοντας προς το μέρος τους. «Κύριε ένορκοι, ένα παιδί είχα και μου το σκότωσε ο κακούργος. Προστατέψτε κι εσείς τα παιδιά σας». Αμέσως μετά λιποθύμησε. Τρεις ώρες κράτησε η διάσκεψη των ενόρκων, αλλά κανείς από το πολυπληθές ακροατήριο δεν σηκώθηκε από τη θέση του. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, 10 Μαρτίου 1954, όταν επικεφαλής τους ανακοίνωσε την ετιμιγορία. Ένοχος για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Μιχάλη Στεφανόπουλο στην ποινή του θανάτου για τη δολοφονία του Δέγλαρη και επιπλέον κάθριξη 24 ετών κατά συγχώνευση για 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς οι συνέδροι χαρακτήρισαν το έγκλημα ως ιδιαζόντος απεχθές και τον κατηγορούμενο επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα και με την πρόταση του εισαγγελέα. Ο ίδιος άκουσε με ψυχραιμία την ποινή του. «Δεν θα μιλήσω ποτέ», είπε μόνο στους δημοσιογράφους που τον περικύκλωσαν και του ζήτησαν μια δήλωση. Πέντε μήνες αργότερα, στις 10 Αυγούστου 1954, ο Μιχάλης Στεφανόπουλος εκτελέστηκε στην περιοχή Τούρλος της Έγινας μαζί με άλλους 2 θανατοπινήτες. Την ώρα της εκτέλεσης ζήτησε να του δέσουν τα μάτια και να του λύσουν τα χέρια. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μιχάλη Στεφανόπουλου, Δημήτρης Πουλέας, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα θα αποκαλύψει στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Ράγκο ότι ο 25χρονος άνδρας είχε μια πάθηση που ονομάζεται υποσπαδίας, δηλαδή είχε την ουρήθρα στη ρίζα του πέους, που τον ανάγκαζε να ουρεί καθιστός και αυτό του είχε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε γίνει ειδονοβλεψίας, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια δειλία. Είχε το όπλο για να αισθάνεται πιο δυνατός. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση του δράκου της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.